είσαι, ρε συντερφής, να πούμε. Ε? Πού να είμαι. Τι έγινε, ρε. Να, ρε. Ρε εσύ, να σε πω κάτι. Για πες. Η κυβέρνηση, ρε, σκέφτεται, λέει, να στείλει όλες τις διοργανώσεις, λέει, μέχρι το τέλος του 23, για να βρε, για να, τι έγινε, τι να γίνει, ρε. Άκου να σε πω, μία ήταν η σωτηρία, ναι, η Μπέλου και τα έπαιζε στα ζάρια. Άλλη σωτηρία δεν υπάρχει. Να κλείσουμε, ναι, ναι, να κλείσουμε τους συνδέσμους, ρε. Τι λες, αυτή φταίει για όλα. Για πες. Αφού το κάνανε οι άλλοι σκακιστικό σύλλογο, οι άλλοι το κάνανε σύλλογο πεζοπορίας. Περίμενε. Κάνουν αλχημίες για να αποφύγουν το λουκέτο. Ναι, ρε. Σοβαρά μιλάς. Μην είσαι άπειρο. Περίμενε, δηλαδή υπάρχει σκακιστικός σύλλογος επταλόφου ο Καρπόφ. Ναι, τέτοια πράγματα γίνονται. Άρα μου λες να ενεργοποιήσω πάλι το σύνδεσμο που είχαμε τότε παλιά, σύνδεσμος φίλων τέννις επταλόφου Ιβάν Λέντλ. Αυτό μου λες. Ναι, να βγάζεις και την άσπρη κάλτσα με τη ρακέτα. Φοβερά πράγματα. Άο! Χρήστο. Ναι, παρακαλώ. Μία δόση που λες εσύ για κάτω για την Αθήνα. Πάω να μπω μέσα στο γήπεδο και με λέει σε ποιο γήπεδο, σε ποιο γήπεδο? Στο Βύρονα. Στο Αθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με Τζαλακώστα. Ναι. Και Δελή. Σε αυτό που χάσαμε. Που χάσαμε 3-0, 3 γκολ που μας έβαλε ο Δελής. Περίμενε. Είναι αυτό που χάσαμε και μετά παίζαμε μπάσκετ στη Γλυφάδα με τον Παναθηναϊκό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν είναι αυτό άλλο. Εγώ ήμουν άλλο που χάσαμε, νομίζω χάσαμε 1-0 και μετά είχαμε μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα. Εκεί κερδίσαμε. 3-0 χάσαμε με Βελή και τον πήρε μετά ο Άγγελος στην ομάδα, το Βελή. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Φοβερά πράγματα. Για πες και τι έγινε στο Βύρονα. Πάω να μπω μέσα και με λέει ο μπάτσος στην πόρτα, με λέει Βούλγαρε, λέει, πού είναι το διαβατήριό σου? Σοβαρά. Και το λέω, ναι. I don't know, I'm from Sweden. Τα λέγαμε κιόλας. Τα λέγαμε κιόλας. Δεν το περίμενα αυτό να έρθει.